centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Την άλλη Παρασκευή. Πάμε να δούμε τι θα γίνει την άλλη Παρασκευή και πώς θα έχουμε την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Καστοριάς. Ήρθε λοιπόν η ώρα, μια εβδομάδα περίπου μένει και με πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα καλημερίσουμε τώρα τον πολύ πολύ αγαπητό μας Μητροπολίτη Φθιώτιδος, έναν δικό μας άνθρωπο, τον κύριο Σημειών. Σεβασμιότατε, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα σε εσάς, στους όλους τους ακροατές και σε όλους τους συμπατριώτες. Τι κάνατε, καλά? Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Θέλω να μας πείτε, γιατί πλησιάζει και η ώρα της Καστοριάς, πλησιάζει η ώρα που μετά από πόσους μήνες, από το Δεκέμβριο, η περιοχή μας έμεινε χωρίς Μητροπολίτη. Είναι μεγάλο το διάστημα, θα έχουμε την εκλογή του νέου Μητροπολίτη. Θέλουμε λοιπόν να μας εξηγήσετε, σεβασμιότατε, πώς θα πάμε σε αυτήν την διαδικασία την ερχόμενη Παρασκευή. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι μια ιστορική στιγμή η εκλογή ενός Μητροπολίτη για κάθε επαρχία, γιατί σηματοδοτεί και εκφράζει την αποστολική διαδοχή, τη συνέχεια της Εκκλησίας μας, και στην Εκκλησία της Ελλάδος, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, έχουμε το Συνοδικό Πολίτευμα. Συνέχεται η ολομέλεια της Ιεραρχίας, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας μας, όλοι οι Ιεράρχες, όλοι οι Μητροπολίτες, εν ενεργεία Μητροπολίτες, από την Δευτέρα μεθαύριο, 4 του μηνός, έως και την Παρασκευή 8 του μηνός, όπου θα γίνει και η πλήρωση, όπως λέγεται, των κενών Ιερών Μητροπόλεων. Να πούμε σε αυτό το σημείο, είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αυτή η συγκέντρωση των Μητροπολιτών από την εποχή του κορονοϊού, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, και γι' αυτό θα γίνει για πρώτη φορά σε άλλον τόπο. Στην Μονή Πετράκη. Στη Μονή Πεντέλης θα γίνει. Στη Μονή Πεντέλης, συγγνώμη, ναι. Υπάρχει μεγαλύτερος χώρος, αμφιθεατρικός, προκειμένου να υπάρχει και η τήρηση των αποστάσεων και όλων των προβλεπομένων υγειονομικών μέτρων. Ναι. Εκεί λοιπόν θα έχουμε την Ιερά Σύνοδο. Ποια είναι η διαδικασία, ποιο τυπικό ακολουθείτε εκεί? Κοιτάξτε να δείτε. Και δεν είναι μόνο η Καστοριά, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι. Βέβαια, είναι πέντε ιερές μητροπόλεις. Πέντε μητροπόλεις που θα έχουμε, πέντε καινούριους μητροπολίτες, ναι. Την διαδικασία την προβλέπει ο Καστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Είναι ο νόμος 590 του 1977. Ναι. Και η δυνατότητα πλήρωσης μιας μητροπόλεως έχει δύο τρόπους. Ή δια εκλογής ή δια καταστάσεως, όπως ονομάζεται, δηλαδή δια μεταθέσεως. Μάλιστα. Οπότε η πρώτη ψηφοφορία που θα γίνει θα είναι αν θα κληρωθεί η Μητρόπολη Καστοριάς, η συγκεκριμένη Μητρόπολη, κάθε Μητρόπολη, ναι. Με εκλογή ή με μετάθεση. Υπάρχει η περίπτωση, σεβασμιότατε, να έχουμε για την περίπτωση της Καστοριάς κάποια μετάθεση ή όχι? Τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς. Κατά πάση πιθανότητα όχι όμως. Θα είναι όμως εκλογή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Μάλιστα. Βέβαια. Όταν μιλάμε εκλογή, αυτό σημαίνει ότι εκλέγεται πρεσβύτερος. Ή και βοηθός επίσκοπος θα μπορούσε να εκλεγεί. Ναι. Και στην περίπτωση που εκλεγεί πρεσβύτερος, ακολουθεί και η χειροτονία. Μάλιστα. Αν εκλεγεί βοηθός επίσκοπος, δεν χρειάζεται χειροτονία, διότι έχει προηγηθεί η χειροτονία όταν εξελέγει βοηθός επίσκοπος. Μάλιστα. Αν λοιπόν θεωρήσουμε που είναι το πιθανότερο, σχεδόν 100% να εκλεγεί πρεσβύτερος, ο πρεσβύτερος εκλέγεται από τον κατάλογο των προσαρχιερατείων εκλογήμων, δηλαδή. Υπάρχει ένας κατάλογος κληρικών, πρεσβυτέρων, αγάμων, αρχιμανδρητών, οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος και οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας για να μπορούν να είναι εκλόγιμοι. Πόσα ονόματα είναι αυτός ο κατάλογος, σεβασμιότατε? Είναι πάνω από 400 ονόματα. Πάνω από 400 ονόματα, μάλιστα. Δηλαδή οι υποψήφοι είναι περίπου 500. Για να μπει κανείς σε αυτόν τον κατάλογο γίνεται πάλι ψηφοφορία. Δηλαδή την πρώτη μέρα των εργασιών της ιεραρχίας θα συμπληρώσουμε τον κατάλογο με νέους υποψηφίους που θα εισέλθουν και οι οποίοι ακόμα και αυτοί έχουν δικαίωμα εκλογής. Μάλιστα, μάλιστα. Παρά ότι είναι νέοι εισερχόμενοι. Από εκεί και μετά λοιπόν, με βάση αυτόν τον κατάλογο, γίνονται δύο ψηφοφορίες. Δύο ψηφοφορίες. Στην πρώτη ψηφοφορία υπάρχει δυνατότητα κάθε αρχιερεύς που ψηφίζει μεταξύ αυτών και η ελαχιστότητα μου, να ψηφίσουμε από ένα έως τρία πρόσωπα.
και συγκροτείται το τρίπλο. Ο κάθε Μητροπολίτη ψηφίζει από 1 έως 3, ε. Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλει 3. Μπορεί να βάλει 1, μπορεί να βάλει 2, μπορεί να βάλει 3. Μάλιστα. Σχηματίζεται το τριπρόσωπο με τους πλειοψηφίσαντες, αυτούς που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, και μετά γίνεται δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία μόνο με για τους δύο πρώτους. Με τους τρεις πρώτους. Με τους τρεις πρώτους, μάλιστα. Και δίνεται η δυνατότητα εκεί να ψηφίσει κανείς μόνο ένα πρόσωπο. Μάλιστα. Και αυτός που απολαύσει, που πετύχει τη σχετική πλειοψηφία, όχι την απόλυτη, αυτός θα είναι ο νέος Μητροπολίτης Καστοριάς. Μάλιστα. Με τη σειρά την ερχόμενη Παρασκευή η Καστοριά είναι πρώτη, πότε θα είναι μάθουμε. Δεύτερη. Είναι δεύτερη. Πρώτος εκλέγεται Μητροπολίτης. Μητροπολίτης Λαγκαδά. Λαγκαδά. Και αμέσως μετά ακολουθεί η Καστοριά. Περίπου δηλαδή Περίπου. Μπορούμε να το υπολογίσουμε, σεβασμιότατε, τι ώρα θα γνωρίσουμε. Από την πείρα μου, όχι ως εκλέκτορας, γιατί εκλέκτορας θα είμαι πρώτη φορά. Αλλά από την πείρα μου, γιατί συμμετείχα έμεσα σε περισσότερες από 40 εκλογές, να υπολογίζεται όχι πριν τις 12 το μεσημέρι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μετά τις 12, έτσι. Μετά τις 12. Συνήθως, ναι. Περίπου στις 12 το μεσημέρι. Δεν είπα στις 12, είπα όχι πριν τις 12. Όχι πριν τις 12. Σίγουρα μετά τις 12 λοιπόν, αλλά πόσο μετά τις 12. Εξαρτάται από το πόσο χρόνο θα διαρκέσει η ψήφιση κάποιων κανονισμών που προηγείται. Ναι. Έτσι. Αλλά και τυχόν καμιά φορά διαδικαστικές εμπλοκές. Α, υπάρχει και αυτό. Μπορεί να τύχουνε. Όχι για το θέμα των εκλογών, μπορεί να είναι για άλλο θέμα. Και να καθυστερήσουν τη διαδικασία. Μάλιστα. Σεβασμιότητα, κατά τη γνώμη σας, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο νέος Μητροπολίτης Καστοριάς? Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να συγκεντρώνει για την περιοχή μας εδώ? Νομίζω ότι, και είμαι πεπισμένος, ότι αυτός που θα εκλεγεί θα είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή στην παρούσα συγκυρία για την Καστοριά. Είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό, όποιος και να εκλεγεί. Πρέπει να είναι και ένα νέο πρόσωπο, πρέπει να είναι... Νομίζω ότι το βασικότερο θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που θα αγαπήσει τον τόπο. Τους ανθρώπους, αυτό, ναι. Τα προβλήματα και να αγαπήσει και να αγαπά τη διακονία του. Αν αγαπά τον τόπο, θα επιτύχει. Από όπου και αν προέρχεται, από όπου και αν κατάγεται, όποια διαδρομή και αν έχει, η αγάπη είναι αυτή η οποία κινεί τη διακονία και την καταξιώνει. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αγάπη. Και τα προβλήματα για να αντιμετωπιστούν ή να επιλυθούν χρειάζονται ανθρώπους αγάπης. Εγώ νομίζω ότι, και προσωπικά σας λέω ότι έχω διαφημίσει τη Μητρόπολη μας, τη Μητρόπολη Καστοριάς, και σε όλους τους υποψηφίους τους έχω πει ότι αν εκλεγείτε, θα ξέρετε ότι θα πάτε σε έναν τόπο ο οποίος θα σας αγαπήσει. Οπότε καλείστε εσείς να τον αγαπήσετε. Οι άνθρωποι, οι Καστοριανοί, έχουν μια κουλτούρα πολύ μοναδική, εκκλησιαστική, αρχοντική. Είναι ένας λαός που σέβεται την Εκκλησία, που σέβεται τους επισκόπους. Ξέρετε ότι το πατρικό μου σπίτι είναι στην αυλή της Μητροπόλεως. Βέβαια. Μεγαλώσαμε με την εικόνα του Δεσπότη από μικρά παιδιά, ψαχουλεύοντας τις τσέπες του Δεσπότη μας για καραμέλες, για κεράσματα. Ο Δεσπότης δεν είναι κάτι ξένο όπως εμάς, είναι κομμάτι της ζωής μας. Τόσο σε εθνικούς αγώνες, τόσο σε πνευματικούς αγώνες, τόσο σε κοινωνικούς αγώνες, αλλά και στην καθημερινότητα της ζωής μας. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, αφού μου δίνετε την ευκαιρία, ταπεινά, ως ο τελευταίος των επισκόπων, ένα χαρακτηριστικό πρέπει να έχει μονάχα, την αγάπη. Όλα τα άλλα θα καταξιωθούν μέσα από αυτό. Και θα έρθουν με τη σειρά τους, με το έργο που θα επιτελέσει στην περιοχή μας. Αν αγαπά, θα κάνει θαύματα. Υπάρχουν όμως και κάποια πρώτα ονόματα που ακούγονται έτσι πιο δυνατά για την εκλογή της Καστοριάς. Αυτά οι δημοσιογράφοι τα λένε. Αυτά εσείς τα βλέπετε καθόλου, σεβασμιότατε, τα παρακολουθείτε? Έχει ακουστεί, ας πούμε, πάρα πολύ και το όνομα του πρωτοσύγγελου της Ναυπακτίας, της Μητρόπολης Ναυπακτίας. Έχει ακουστεί το όνομα του πρωτοσυγγέλου της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Ακόμη και για έναν πολύ πολύ δικό μας εδώ, το Αρχιμανδρίτη Νικολάου Γιάννου Σά, αδερφού του Μητροπολίτη Σισανίου και σχιατίστης και στενού συνεργάτη του μακαριστού Μητροπολίτη Σεραφείμ. Αυτά εσείς τα παρακολουθείτε? Διαβάζουν τα μέσα ενημέρωσης, διαβάζουν να παρελάβουν ονόματα, αλλά από εκεί και πέρα, σας είπα, οι υποψήφοι είναι 500.
στον αριθμό. Εσείς δηλαδή μελετάτε, όλοι οι Μητροπολίτες μελετάτε το κάθε όνομα ξεχωριστά, ξέρετε τους ανθρώπους αυτούς? Κοιτάξτε, λίγο πολύ είμαστε γνωστοί μέσα στην Εκκλησία και ασφαλώς τα πρόσωπα τα οποία έχουν μια πιο διακεκριμένη διακονία είναι και πιο γνωστά. Μάλιστα. Όσοι διακονούν είτε ως πρωτοσύγκελοι, είτε ως γραμματείς στην Ιερά Σύνοδο, είτε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, είτε ως ηγούμενοι, ως ιεροκήρυκες ή έχουν κάποιο ειδικό έργο αναπτύξει, ασφαλώς αυτοί έχουν και μια αναγνωρισιμότητα, όπως λέτε εσείς, ακόμη μεγαλύτερη. Ναι. Τα πρόσωπα που αναφέρατε προηγουμένως που έχουν τους θέλει έχουν πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Δεν υπάρχει κάποιος ιεράρχης που να μην τα γνωρίζει. Και τα τρία που αναφέρατε. Δηλαδή να ξέρει τον Καλίνικο από την Αύπακτο, τον Χριστοφόρο. Και τα τρία πρόσωπα που αναφέρατε τα γνωρίζουν οι ιεράρχες. Είναι εκλεκτοί κληρικοί, πολύ αγαπητοί και πάρα πολύ έτσι, εφηλημένοι. Μάλιστα. Αλλά και άλλοι, έτσι, και άλλοι κληρικοί. Άλλωστε τώρα υπάρχουν πολλές στενές θέσεις, υπάρχει η δυνατότητα και πολλών να αναπτυχθούν πολλές υποψηφιότητες και πολλές επιλογές. Πολλές επιλογές. Αλλά ασφαλώς μια βαρύνουσα σημασία για μας παίζει και η γνώμη του Αρχιεπισκόπου μας. Ψήφος είναι προσωπική, υπάρχει απόλυτη ελευθερία της ψήφου και της εκφράσεως. Ναι, ναι. Αλλά το να συμβουλευτείς έναν άνθρωπο και άλλους ανθρώπους που έχουν μια βαθιά πείρα είναι νομίζω κάτι πολύ λογικό. Άρα λοιπόν λέτε ότι θα μετρήσει ίσως και η γνώμη του Αρχιεπισκόπου? Η ψήφη είναι ισοδύναμης. Είναι ισοδύναμη. Αλλά ο καθένας πάντοτε όταν κάνει μια επιλογή για ένα σοβαρό θέμα μπορεί να παίρνει και μια συμβουλή. Δεν είναι υποχρεωτικό. Σωστά. Και δεν είναι υποχρεωτικό να την πάρει μόνο από τον Αρχιεπισκόπο. Μπορεί να συμβουλευτεί έναν άλλον γέροντα, έναν άλλον ιεράρχη, να ρωτήσει. Να δει κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά τα πρόσωπα, ειδικά που αναφέρατε εσείς και γενικότερα, είναι τόσο γνωστά, τόσο αγαπημένα, που κανείς δυσκολεύεται κιόλας τι ποιον να επιλέξει. Ποιον να επιλέξει. Δηλαδή, αν σας ρωτούσα τώρα από τους τρεις, ποιον θα μπορούσατε να ψηφίσετε, παραδείγματος χάρη, δεν είχατε πρόβλημα. Η ερώτηση είναι ρητορική για να περάσει. Η ώρα, εγώ σε αυτή την ερώτηση μία απάντηση μόνο μπορώ να δίνω, ναι, με ασφάλεια. Ναι. Ότι δεν θα ψηφίσω τον εαυτό μου. Εγώ δεν θα είμαι υποψηφίος. Μάλιστα. Και δεν μπορώ να είμαι και ούτε θα σωστά, είμαι. Σωστά, σωστά. Να πάμε λίγο και στο υπόλοιπο τυπικό. Έχουμε την εκλογή, αλλά... Μόλις λοιπόν εκλογή, από εκεί και μετά περνάει και κάποιο διάστημα μέχρι να έρθει και στην Ιστορία. Πριν περάσει το διάστημα, ναι, τον προσκαλεί ο Αρχιεπίσκοπος τον εκλεγέντα μέσα στο σώμα της Ιεραρχίας, ναι, να του αναγγείλει την εκλογή, είναι το μικρό μήνυμα, και ο εκλεγής οφείλει να πει ότι αποδέχεται την εκλογή. Γιατί στην Εκκλησία τα πάντα γίνονται με ελευθερία, τίποτα δεν γίνεται με τη βία, ούτε και η προαγωγή ακόμα. Εφόσον αποδεχτεί την εκλογή, στη συνέχεια μεταβαίνουμε στην Εκκλησία, στο Καθολικό της Μονής, όπου γίνεται μια δέηση πανηγυρική, όπου πλέον πιο επίσημα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκλογή, η οποία έγινε ψήφο και δοκιμασία της Ιεράς Συνόδου, είναι το μεγάλο μήνυμα. Μετά το μικρό και μεγάλο μήνυμα, όλα αυτά και το πρακτικό της εκλογής και όλα τα έγγραφα αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό διάταγμα και να γίνει η νενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Μόλις γίνει η διαβεβαίωση, τότε μπορεί να οριστεί και η ημερομηνία της ενθρονήσεως και της εγκαταστάσεως. Άρα λοιπόν αυτό πόσο παίρνει η σεβασμιότητα? Δηλαδή έχουμε, ας πούμε, την άλλη Παρασκευή θα έχουμε την εκλογή του Μητροπολίτη, του νέου Μητροπολίτη Καστοριάς. Αυτό από την εκλογή μέχρι να έρθει εδώ να γίνει η ενθρόνηση στην Καστοριά, και καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες εκδηλώσεις, δεν ξέρω με ποια μέτρα βέβαια. Γιατί είναι αυτό ένα μεγάλο ερώτημα. Θυμόμαστε βεβαίως την ενθρόνηση, παραδείγματος χάρη, του μακαριστού Μητροπολίτη Σεραφείμ, αλλά ήταν άλλες εποχές. Τώρα ισχύουν άλλα πράγματα και δεν ξέρω τι θα γίνει. Σκεφτείτε ότι η τελευταία ενθρόνηση πρώτου κορονοϊού ήταν η δική μου που έγινε στην Εκκλησία της Ελλάδας. Αλήθεια είναι αυτό, πραγματικά. Και το τελευταίο μεγάλο γεγονός. Η τελευταία ήταν η δική σας, πραγματικά σεβασμιότατα. Ναι. Τα μέτρα θα διευκρινιστούν και για τη χειροτονία και για την ενθρόνηση. Πάντως σήμερα λόγω και τη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να ξέρετε ότι έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες. Δηλαδή γίνονται πιο γρήγορα από ό,τι γινόταν παλαιότερα. Άρα θα είναι μέσα σε ένα μήνα, θα είναι λιγότερο, θα είναι περισσότερο. Ας πούμε η δική μου διαβεβαίωση έγινε σε λιγότερο από ένα μήνα. Σε λιγότερο από ένα μήνα. Άρα λοιπόν να υπολογίσουμε στην Καστοριά ότι 8 Οκτωβρίου, περίπου στις αρχές Νοεμβρίου,
Αυτό θα είναι το ιδανικό. Θα είναι το ιδανικό γιατί θα πλησιάζουν και τα ελευθερία της Καστοριάς. Του Πολιού. Θα είναι το ιδανικό. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω εγώ αυτό. Λογικά γιατί... όμως θα είναι πριν την επέτειο της απελευθέρωσης. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Θα είναι το ιδανικό. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε απόλυτα. Μπορεί να υπάρχει και κάτι έκτακτο. Μια απεργία να κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορεί να. Να την αφήνουν όλα και να πάνε πιο πίσω, πραγματικά. Μάλιστα. Όλο αυτό αλλά λοιπόν. Αλλά νομίζω ότι έχει μικρή σημασία, θα είναι δύο μέρες πριν, δύο μέρες μετά. Σωστά. Αν και σωστά. Πιστεύω ότι θα είναι πριν την γιορτή του Αγίου Μηνά. Πριν την γιορτή του Αγίου Μηνά, ο νέος Μητροπολίτης θα είναι ήδη στην έδρα του. Μακάρι. Πρώτα Θεός. Σεβασμιότατε, εγώ θέλω γενικά, να. Γενικά τρέχουν γρήγορα διαδικασίες, να ξέρετε. Καλό είναι αυτό. Εύχομαι όλους τους Μητροπολίτες να κάνουν το καλύτερο για την Καστοριά μας, σεβασμιότατε. Αυτό θέλουμε... θα γίνει το καλύτερο. Άνθρωπο, όπως το είπατε, πολύ ωραία, πολύ μας άρεσε αυτό που είπατε. Έναν άνθρωπο που θα αγαπήσει αυτόν τον τόπο. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι πολύ απλά και εύκολα. Ακριβώς. Και να αγαπήσει και όλους εμάς. Και το έργο του θα είναι εύκολο και η ποιμαντορία του και ο λαός της Καστοριάς δικαιούται τέτοιου ποιμένα, γιατί τέτοιους ποιμένες είχε. Μέχρι τον τελευταίο, τον Μακαριστό Σεραφείμ. Και τους προηγούμενους, τους Γρηγορίους και τον Νικηφόρο και όλους ανεξαιρέτως. Είναι ένας ευλογημένος τόπος που πάντοτε είχε καλούς ποιμενάρχες. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε. Φαντάζομαι την αγάπη μου σε όλη την Καστοριά. Φαντάζομαι ότι θα είστε και στην τελετή ενθρών στην Καστοριά. Πρώτα Θεός. Εκτός αν τα υγειονομικά μέτρα προβλέπουν. Το απαγορεύσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και για τη συζήτηση που κάνουμε, γιατί χαιρόμαστε να σας ακούμε κάθε φορά με κάθε ευκαιρία που σας έχουμε. Και δική μου χαρά και να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα από την Καστοριά. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.